Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους. Το αλάτι της γης υποδέχεται σήμερα τον Βασίλη Κώστα, έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς της νεότερης γενιάς και εξαιρετικό δεξιοτέχνη στο ελληνικό λαϊκό λαγούτο, όπως ακούσατε, και θα έχετε ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα να το διαπιστώσετε στην πορεία σε αυτό το ξεχωριστό αλάτι της γης. Βασίλη, καλώς όρισες, και τα τελευταία 7 χρόνια, από όσο ξέρω, ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βοστόνη, στο Μπέρκλεϊ. Εκεί στο κολέγιο το μουσικό του Μπέρκλεϊ. Αλλά η σκέψη σου, η καρδιά σου, η έμπνευσή σου παραμένει πάντα εδώ στην Ελλάδα, στην Ήπειρο, στο Πογόνι, στη Ζίτσα, από όπου ξεκίνησες έτσι και τα πρώτα σου βήματα. Ακριβώς. Για να πιάσουμε λοιπόν το νήμα σε αυτή την πορεία, πάμε στα παιδικά σου χρόνια και τα πρώτα σου έτσι ερεθίσματα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, διότι μεγάλωσα σε μια οικογένεια η οποία έδινε μεγάλη αξία στην ηπειρώτικη μουσική. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι περίπου 5-6 χρονών και να έρχεται ο παππούς μου κατά τις 9 η ώρα το βράδυ και να τραγουδάει πολύ παλιά και βαριά ηπειρώτικα ακούσματα από και τραγούδια. Από πού ήταν ο παππούς, από ποιο χωριό? Από την Κλιματιά, από τη Βελτσίστα. Ζίτσα, έτσι, η περιοχή. Ακριβώς. Και από και την περιοχή της Ζίτσας, λοιπόν, έχουμε και την υπόλοιπη ομάδα εδώ, από την Αετόπετρα, οπότε έτσι. Δεν είναι το βασίλειο. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Παππούς μου ερχόταν στο σπίτι
τραγουδούσε κομμάτια όπως το «Πλούσιοι και φτωχοί πεθαίνουν, για πες μας χάρη να χαρείς» και δύσκολα ακούσματα για ένα παιδί 5-6 χρονών. Πώς πάει αυτό, το θυμάσαι? «Για πες μας χάρη να χαρείς, εσύ που είσαι στον Άδη». Δηλαδή, μόνο αυτές οι μελωδίες, όταν μεγαλώνεις έτσι και όταν ο παππούς σου και η γιαγιά μαζί, μας εξηγούσε και τις κοινωνικές πτυχές των τραγουδιών και την ιστορία τους. Τώρα καταλαβαίνω τι ευλογία και τι δώρο είχα σε αυτήν την ηλικία. Ο παππούς μου μετά, όταν ήμουν στην εφηβεία 15 με 16 χρονών, με πήρε μαζί του και επισκεφτήκαμε τον Ανδρέα Φάκο, ένα πολύ σημαντικό κλαρινίστα της Κλιματιάς, ο οποίος ήταν παλιά στην Αυστραλία, ήταν επαγγελματίας εκεί με το κλαρίνο, είχε ένα πρόβλημα υγείας μετά και γύρισε στην Κλιματιά, όπου πήρε και σύνταξη, και ο οποίος έγινε ένας από τους σημαντικότερους μέντορες δικούς μου, ο οποίος μου έμαθε πράγματα όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για την ίδια τη ζωή και πώς η μουσική είναι ένα όχημα για να βελτιώνει συνέχεια τον εαυτό σου και το χαρακτήρα σου. Και... είναι βίωμα τελικά η μουσική, δεν είναι μόνο νότες, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια ζωής πια. Ακριβώς. Και οι στιγμές που πέρασα μαζί με τον Ανδρέα, δηλαδή κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, ο παππούς μου με άφηνε στο σπίτι του Ανδρέα Φάκου στην Κλιματιά, εγώ τότε με την κιθάρα και όχι με το λαούτο. Γιατί τότε εσύ έκανες μαθήματα κλασικής κιθάρας, στα Γιάννενα, έτσι δεν είναι? Κυρίως ακουστική. Ναι, ναι. Και είχα όμως πάθος για την ηπειρώτικη μουσική. Αλλά αυτή η εμπειρία με τον Ανδρέα για 3 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έπαιζε την παλιά ιτιά και πραγματικά έκλαιγε. Μετά εγώ πέρασα στη Θεσσαλονίκη στο πανεπιστήμιο, πήγα στη φιλοσοφική σχολή, σπούδασα φιλοσοφία και παιδαγωγική, από όπου και τελείωσα. Παράλληλα με τις σπουδές μου ήμουνα και στο οδείο του Φίλιππου Νάκα, στη Θεσσαλονίκη. Είχα εξαιρετικούς καθηγητές εκεί στη τζαζ κιθάρα, πλέον. Εδώ είναι λοιπόν ένα πολύ μπαίνει στη ζωή σου και η τζαζ. Ακριβώς λόγω του πατέρα μου. Του Γιώργου Κώστα, ο οποίος όταν ήμουν 18 χρονών μου λέει: «Για άκουσε αυτό το κομμάτι από Keith Jarrett, τον πιανίστα, τον Αμερικανό». Και ήταν αυτό το κομμάτι, είναι το Flying. Μετά μπήκαμε σε John Coltrane, Miles Davis. Ξεκίνησες λοιπόν Coltrane, Davis και Φάκο. Την ίδια στιγμή. Αυτός ο καταπληκτικός συνδυασμός που τελικά, όπως αποδεικνύεται στην πορεία, δεν ήταν και τόσο ξένος ο ένας με τον άλλον. Καθόλου ξένος, και έχοντας σπουδάσει πλέον στη Βοστόνη, τώρα μπορώ να καταλάβω και τις ομοιότητες μεταξύ των δύο μουσικών παραδόσεων και τι τους συνδέει και ποιες είναι οι γέφυρες μεταξύ τους και πώς μπορείς να χρησιμοποιείς μουσικά στοιχεία και μουσικές πληροφορίες και εργαλεία από τη μία παράδοση στην άλλη, χωρίς να χαλάς το χρώμα της κάθε παράδοσης. Μα και η jazz βασίζεται πάνω σε μια λαϊκή παράδοση. Ακριβώς, ακριβώς. Και όλη αυτή το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, που είναι το βασικό σε όλες αυτές τις λαϊκές και παραδοσιακές μουσικές, αλλά και στη jazz. Ακριβώς, συμφωνώ. Και επίσης το στοιχείο του ρίσκου, για το οποίο δεν μιλάμε και πολύ. Δηλαδή θα πούμε η jazz και η πυρώτικη μουσική έχουν την πεντατονική κλίμακα ως γέφυρα. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά το στοιχείο του ρίσκου, δηλαδή όταν ακούς τον Πετρολούκα να παίζει το Ζαγορίσιο, καταλαβαίνεις ότι είναι στην άκρη του γκρεμού και είναι ή θα πέσω... Το τσακ. Ναι. Λοιπόν, δεν πέφτει ποτέ. αλλά αυτό το στοιχείο μπορώ να το αναγνωρίσω πλέον στους σημαντικούς εκπροσώπους της jazz μουσικής. Και αυτό το ρίσκο λοιπόν το πήρες εσύ, φεύγοντας το 2013 πια από τη Θεσσαλονίκη. Πήρες και το πτυχίο σου, κύριος, έτσι να το βάλουμε στον τοίχο, στην κορνίζα. Ακριβώς. Και πήγες πια στο Μπέρκλεϊ, όπου εκεί άνοιξε ένας άλλος κόσμος μπροστά σου. Και πώς έφτασες τελικά από την κιθάρα στο λαγούτο? Λοιπόν, στο τέλος του πρώτου χρόνου στο Μπέρκλεϊ, καταρχάς δεν ήμουν ευχαριστημένος. Κάτι μου έλειπε μέσα μου. Δεν είχα βρει το σημαντικό στοιχείο για το οποίο άφησα την Ελλάδα και πήγα στην Αμερική. Τυχαία λοιπόν, το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ με έστειλε στην Ισπανία με δύο άλλους συμφοιτητές μου να ηχογραφήσουμε την ελληνική παραδοσιακή μουσική, αλλά και να παρουσιάσουμε μια συναυλία μπροστά σε δύο θρύλους της φλαμέγκο μουσικής, το Χωσέ Μερσέ και τον Πέπε Χαμπιτσουέλα. Και είπα τότε, τώρα με την κιθάρα λέω, τι να πάω να παίξω, τα επιρώτηκα με την κιθάρα, δεν μου καθότανε στο μυαλό καλά. Και λέω, δύο εβδομάδες
πριν πετάξω για την Ισπανία, θα πάρω το λάουτο. Είχα δοκιμάσει παλιότερα να παίξω λάουτο για 2-3 μέρες. Mm-hmm. Και η πρώτη ιδέα που είχα στο λαούτο, το πρώτο κομμάτι που μου ήρθε στο μυαλό να αρχίζω να μελετάω, ήταν ο Σκάρος του Πετρελού Καχαλκιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι με οδήγησε εκεί. Σαφώς ο Πετρελούκας Χαλκιάς ήταν ένας και ούτε είναι. Ούτε τον ήξερες τότε, έτσι δεν είναι. Τον ήξερα διότι αποτελούσε μουσικό ήρωα της οικογένειάς μου. Είχε παίξει στο γάμο των γονιών μου. Άντε βρε. Όταν εγώ υπήρχα σαν ιδέα, μάλλον. Λοιπόν, κοιμήθηκε στο σπίτι του παππού μου, Βασίλη Κώστα. Α, μάλιστα. Άρχισα λοιπόν να μελετάω το Σκάρο. Σαφώς σε 2 εβδομάδες δεν είχα καταφέρει να βγάλω όλο αυτό το έργο. Mm-hmm. Κατάφερα να βγάλω κάποιες φράσεις, να τις ενώσω με κάποιες δικές μου και να έχω ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, αξιοπρεπές. Ναι. Πάμε στη συναυλία και θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί έτρεμαν τα πόδια μου πραγματικά πρώτη φορά με το λαούτο στην Ισπανία. Ναι. Όλα παράδοξα. Λοιπόν, στα 2 μέτρα καθόταν ο Πέπε Χαμπιτσουέλα με το Χωσέ Μερσέ. Έπαιξα το Σκάρο και στο τέλος ήρθε ο Χωσέ Μερσέ και μου είπε, μικρέ, αυτό είναι το όργανό σου. Και εκείνη τη στιγμή ήταν ένα τεράστιο πράσινο φως για μένα. Άνοιξε, ναι. Όταν στο λέει ένα τρίλος αυτό το πράγμα, τελείωσε. Και αποφάσισα λοιπόν, όχι αποφάσισα, αποφάσισε εκείνος μάλλον, και γύρισα στο Μπέρκλι μετά να συνεχίσω τις σπουδές μου, το προπτυχιακό πρόγραμμα, μόνο με το λαούτο. Και την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι πραγματικά έριξα τον εαυτό μου στον Ατλαντικό ωκεανό βράδυ. Ξέρεις, λένε ότι αν δεν αφήσεις κάποια στιγμή και την στεριά και το λιμάνι, δεν ανακαλύπτεις νέους κόσμους. Αλλά πάντα ακριβώς. Το λιμάνι υπάρχει εκεί έτσι. Και σε περιμένει, σαν την Ιθάκη κι αυτό. Και οι Έλληνες πάντα κάνουν το ταξίδι αυτό του Οδυσσέα, που νομίζω ότι και εσύ αυτή τη στιγμή κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι. Ακριβώς. Από την Ήπειρο, λοιπόν, στο Μπέρκλεϊ, στο Φλαμέγκο, στην Ισπανία και έτσι ξεκινάει το λαγούτο στα χέρια του Βασίλη Κώστα. Και να παίξουμε τώρα και έναν αυτοσχεδιασμό, έτσι να ξανακούσουμε πάλι την τέχνη αυτή, την εξαιρετική του λαγούτου, πριν έρθουμε στην συνάντηση αυτή τη ζωή σου, που είναι ο Πετρελούκας Χαλκιάς και που θα τον έχουμε σε λίγο εδώ μαζί μας, σε αυτό το ιδιαίτερο αλάτι της γης, με τον Βασίλη Κώστα. Thank you.
Τελικά, Βασίλη, πόσες μνήμες μπορεί να έχει μέσα του ένα όργανο και ένα άκουσμα? Και αυτός ο αυτοσχεδιασμός που ακούσαμε, τα έχει όλα μέσα. Έχει και την Ήπειρο, έχει και το Φλαμέγκο, έχει και την Αμερική. Έχει όλα στα βιώματα τελικά. Βασίζεται σε μια από τις πρώτες μελωδίες που είχα γράψει 16 χρονών, με την ονομασία «Η όψης της ψυχής». Τότε ήταν η ηλικία με τους προβληματισμούς τους έντονους. Και όντως αυτό το κομμάτι έχει στοιχεία από την Ήπειρο, από την Κρήτη, νομίζω. Και τώρα και από την τζαζ. Μεσόγειο, από την τζαζ. Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν στο Μπέρκλεϊ ήρθαν όλα να δέσουν γλυκά. Ο Μπαχ, ο Κολτρέιν, ο Πετρολούκας, πράγματι. Το Φλαμέγκο. Ναι. Και όλα αυτά με άξονα και όχημα το Λαγούτο, το οποίο τελικά το έκανες δικό σου όργανο και προέκταση του χεριού σου και της ψυχής σου. Καταρχάς είμαι τυχερός, διότι το συγκεκριμένο μουσικό πανεπιστήμιο ήταν πολύ ανοιχτό στην ιδέα του να έρθω με Λαούτο πλέον και να συνεχίσω τις σπουδές μου. Υποστήριξαν αυτή την κατεύθυνση. Οπότε και εγώ τότε άρχισα να παίρνω μαθήματα τζαζ αυτοσχεδιασμού και να βάζω τον εαυτό μου σε μια πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή να καλούμε να αυτοσχεδιάσω πάνω από εξαιρετικά δύσκολα κομμάτια, όπως είναι το Giant Steps του John Coltrane, με πολλές αλλαγές στην αρμονία και εσύ πρέπει να φανερώσεις τις αλλαγές αυτές στο παίξιμό σου. Και τελικά ήταν αυτή η διαδικασία που με έκανε να προσπαθώ να περάσω λιγάκι τα όρια μου. Και είχες βεβαίως και συμφοιτητές και μουσικούς από όλο τον κόσμο και από τόσες πολλές διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Αυτό ήταν μια άλλη ευλογία, διότι καταλαβαίνεις ότι τελικά όλοι είμαστε ίδιοι, όλοι είμαστε ίσοι και έχεις και την ευκαιρία να πειραματιστείς με μουσικά χρώματα που δεν θα έχεις ποτέ την ευκαιρία να το κάνεις. Δηλαδή, ένα λαούτο με έναν Ινδό που παίζει τάμπλας και ένα κοντραμπασίστα από τη Λατινική Αμερική. Και έχει συμπράξει και με τον Αρμένιο, τον πιανίστα τον εξαιρετικό. Το Τιγκράν Χαμασιάν. Χαμασιάν. Τον είχε φέρει το κολέγιο για συναυλία και με κάλεσε να παίξω μαζί του. Και ο Τιγκράν μου είπε, ποιο όργανο είναι αυτό? Του λέω, είναι το ελληνικό λουτ, λαούτο. Μου λέει, θα πάρεις αυτό το σχεδιασμό εσύ αντί για μένα. Και του λέω, μήπως να το κάνουμε μαζί? Και μου λέει, ναι. Του λέω, να κάνουμε μια πρόβα. Μου λέει, στη σκηνή αύριο. Και έγινε τελικά η πρόβα μας, ήταν και αυτό το βίντεο που έχει μείνει πλέον, το κανάλι του Μπέρκλι. Έτσι λοιπόν όλα έρχονται σε μια όσμωση. Κάνουν ένα κράμα ιδιαίτερο. Ακριβώς. Αυτό που λέμε το fusion. Που το fusion είναι ουσιαστικά το κράμα, δεν είναι απλώς ένα μείγμα, δεν είναι ένα ανακάτεμα. Βγαίνει ένα νέο προϊόν, ένας νέος ήχος που έχει τη δική του ξεχωριστή υπόσταση και που το διακρίνει, αν θέλεις, από το confusion, τη σύγχυση όλων αυτών των πραγμάτων. Νομίζω το κλειδί είναι να έχεις ψάξει κάθε παράδοση και όχι απλά να πάρεις ένα μοτίβο και να το βάλεις κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν, Βασίλη, έχεις παίξει σε πολύ μεγάλα jazz festival του κόσμου, στο Monterey, στο Montreal, στο WOMAD, έχεις το Carnegie Hall, από όσο ξέρω, και κάπου εκεί έρχεται στη ζωή σου και ο Πετρολούκας Χαλκιάς, σε μια συναισθίαση υπηρωτών εκεί στη Βοστόνη. Αυτό ήταν μια απίστευτη συγκυρία, που ποτέ δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη. Εγώ μελετούσα τη μουσική του Πετρολούκα Χαλκιά για ένα χρόνο, όταν με κάλεσε ο πρόεδρος της τότε επιρώτικης κοινότητας του Γούστερ να συνοδέψω με το Λαούτο τον Πετρολούκα Χαλκιά στον ετήσιο χορό τους. Σαφώς είπα ναι κατευθείαν και γνωριστήκαμε λοιπόν για πρώτη φορά επίσημα στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα. Ναι. Ψαρωμένος εσύ, πώς τον είδες? Πάρα πολύ ψαρωμένος. πολύ αγχωμένος. Ναι. Γιατί ήξερα ότι μελετούσα το σκάρο και έπαιζα το σκάρο με βάση τη φρασιολογία του Πετρολούκα. Οπότε δεν τον ήξερα σαν άνθρωπο τότε και δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει, αν θα είναι αρνητικός με αυτή την ιδέα ή θετικός. Μάλιστα. Οπότε έπαιξα το σκάρο, αρχίσαμε με το σκάρο και στο τέλος της εκδήλωσης μου λέει, μικρέ, σε άκουσα τι έπαιξες. Σε έπαιξε το δικό μου το σκάρο. Του λέω, κύριε Πέτρο, πώς είναι κακό αυτό? Όχι, μου λέει, είναι πολύ καλό και τώρα πρέπει να συνεχίσεις και με άλλα δικά μου κομμάτια και με δική μου φρασιολογία στο Ζαγορίσιο. Παλιό Ζαγορίσιο, ποταμιά. Γκέκας, Φράσια. Και εκεί λοιπόν αρχίζει μια σχέση
μαθητείας, φιλίας, σχέση που έχεις με ένα μέντορα πλέον και έπειτα συνεργασίας. Και αυτό λοιπόν μας φέρνει και στον δίσκο που εκδόθηκε πρόσφατα. Ακριβώς. «Η ψυχή της Υπήρου», που είναι και ο τίτλος αυτής εδώ σήμερα της εκπομπής, είναι ο δίσκος που κάνατε, που ηχογραφήσατε και κυκλοφόρησε στην Αμερική και που πραγματικά έχει πάρει κριτικές διθυραμβικές από κριτικούς και μουσικούς που δεν έχουν ιδέα του τι είναι η ελληνική και ειδικότερα η πυρώτικη μουσική, αλλά παρόλα αυτά την θαυμάζουν και την παρουσιάζουν έτσι με διθυραμβικά σχόλια. Αυτό το project άρχισε και δημιουργήθηκε με πάρα πολύ αγάπη και αγνή διάθεση. Για μας ήταν μεγάλη έκπληξη να δούμε αυτό το αποτέλεσμα και να δούμε κριτικές από περιοδικά έξω από την Ελλάδα και να δούμε κοινό πέρα από την Ήπειρο και την Ελλάδα πραγματικά να καταλαβαίνει αυτή τη μουσική και αυτή η μουσική να του μιλάει μέσα του. Όταν πρότεινε ο Πέτρος την ιδέα της ηχογράφησης, η κατεύθυνση ήταν ότι έχουμε έναν εισάξιο διάλογο του κλαρίνου με το λαούτο πάνω στη φρασιολογία του Πέτρου, βασισμένη στον Κίτσο Χαρισιάδη 1920-1930. Και είναι ο διάλογος ανάμεσα σε δύο γενιές που όμως κάνουν φόρο τιμής και σημείο αναφοράς σε μια παλιότερη γενιά. Ακριβώς. Από τον Κίτσο Χαρισιάδη, τον Κίτσο. Μέντορα αντιστοίχως και δάσκαλο του Πετρολούκα, σε σένα. Σε μένα και στον εγγονό του Πετρολούκα. Να μιλήσουν και στον εγγονό του Πετρολούκα τον Πέτρο, που θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε και αυτόν σε λίγο. Αλλά προς το παρόν να κάνουμε τώρα τη συνάντηση έτσι κορυφής εδώ στο Αλάτι, μαζί με τον Βασίλη τον Κώστα, θα φωνάξουμε τον αγαπημένο μας, τον Πατριάρχη όπως τον λέω εγώ και δεν είναι καμία υπερβολή σε αυτό, τον Πατριάρχη τον Πετρολούκα το Χαλκιά, για να κάνετε μαζί δυο σας ένα σκάρο. Και το πώς περνάνε τα πιασήματα του σκάρου από το κλαρίνο του Πετρολούκα στο λαγούτο του Βασίλη του Κώστα. Thank you.
Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς περνάνε όλα αυτά τα πιασίματα από το κλαρίνο στο λαγούτο. Ένα όργανο που δεν έχουμε συνηθίσει να είναι τελικά τόσο σολιστικό. Βέβαια υπάρχει η παράδοση όλη αυτή του Χρήστου του Ζώτου, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Αλλά στην παράδοση της Τεριανής Ελλάδας το λαγούτο είναι συνήθως όργανο αρμονικής και ρυθμικής συνοδείας στα δύο μελωδικά που είναι το κλαρίνο και το βιολί στην κομπανία. Εσύ πια το μετατρέπεις σε ένα καθαρά μελωδικό αλλά και δεξιοτεχνικό όργανο, όπου όμως βεβαίως η δεξιοτεχνία δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά είναι διάλογος όπως αυτό που πραγματικά χαρήκαμε εδώ ανάμεσα στους δυο σας. Η δεξιοτεχνία είναι ένα όχημα. Πολλοί λένε είναι, η μουσική είναι δύο νότες. Δεν είναι μόνο δύο νότες η μουσική. Αν ακούσουμε τα κομμάτια του Κιτσοχαρισιάδη, που από εκεί προέρχεται και η φιλοσοφία παίξηματος του Πετρολούκα, έχει έναν ολόκληρο κόσμο χτισμένο. Που πλέον ο Πετρολούκας τον πρεσβεύει. Mm-hmm. Οπότε, όταν άρχισα να βγάζω το σκάρο, την πρώτη φράση. Αυτό βγαίνει. Απλά ήταν η τρελή ιδέα να πεις, για να το δοκιμάσω. Η ιδέα του να μπει στη διαδικασία είναι αυτή που θα σε οδηγήσει σε αποτελέσματα που εσύ ο ίδιος πίστευες ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορείς να φτάσεις στο επίπεδο να παίξεις το σκάρο. Mm-hmm. Ξέρεις, κάποια στιγμή μου είχε πει ο Πετρολούκας μια mm-hmm. πολύ σημαντική κουβέντα, την οποία τη μεταφέρω στους φοιτητές μου αυτούσια mm-hmm. στο πρώτο μάθημα που τους κάνω για το τι είναι παραδοσιακή μουσική. Μου είχε πει, είμαι ελεύθερος να κάνω τα πάντα εκτός από αυτά που απαγορεύονται. Που το θεωρώ ευαγγέλιο όχι μόνο για την παραδοσιακή μουσική, αλλά και για την ίδια τη ζωή. Και του λέω, Πέτρο, ποιος τα απαγορεύει αυτά? Και μου λέει, εμείς εδώ. Έτσι. Οι υπηρώτες, η κοινότητά μας. Έτσι. Αν θες λοιπόν να είσαι μέσα στην κοινότητα, είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά με σεβασμό στα όρια αυτής της κοινότητας και στην παράδοσή της, στο ύφος της και το ήθος της. Κάθε κοινότητα, κάθε κοινωνία, όχι μόνο υπηρώτικη, έχει και τα δικά της μουσικά χρώματα. Αν θέλουμε να πειραματιστούμε και να βρούμε άλλους τρόπους να εκφραστούμε και να εκφράσουμε αυτή τη μουσική παράδοση χωρίς να χαλάμε τα χρώματα. Mm. Αυτό είναι μια δημιουργική προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής. Εσύ ισορροπείς ανάμεσα στα δύο και θέλει πολύ μεγάλη μαεστρία αυτή η ισορροπία τελικά, Βασίλη. Απ' τη μια βάζεις καινοτομίες
νιώθει κανείς στη τζαζ, νιώθει αυτή την ελευθερία και το ρίσκο που παίρνεις, αλλά πάντα υπάρχει σημείο αναφοράς πίσω η παράδοση. Αυτό συμβαίνει διότι μεγάλωσα, όπως σας είπα και στην αρχή, με τους παππούδες μου. Mm. Κάθε βράδυ στο σπίτι να μου τραγουδάνε τα παλιακά κομμάτια. Mm. Και αυτό το μουσικό χρώμα έμεινε μέσα μου. Δηλαδή αυτό είναι σαν κριτήριο για μένα, για το πόσο μακριά θα φύγω από τον πυρήνα. Και η Ήπειρος είναι πάντα εδώ και σε περιμένεις όλα αυτά τα ταξίδια που κάνεις ανά τον κόσμο. Και ο Πετρολούκας όμως, ο Πετρολούκας Χαλκιάς, επειδή έζησε στην Αμερική και έχει και αυτός τους ήχους της τζαζ, είναι πολύ ανοιχτός. Αυτό κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στον τρόπο που παίζουμε. Και γενναιόδωρος, χωρίς ανασφάλειες. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό και το οφείλουμε. Και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τον θαυμάζουμε και τον αγαπάμε πάντα τον Πέτρο. Προσωπικά ο Πέτρος μου έμαθε να λέω μπορώ. Mm. Δηλαδή εκεί που ακούς το παλιό Ζαγορίσιο ή την Ποταμιά και ακούς την απίστευτα πολύπλοκη φρασιολογία του, λες δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή σε παίρνει και από κάτω. Mm. Αγχώνεσαι. Εγώ να παίξω αυτό το πράγμα, ναι. Με τίποτα. Ναι. Βγάζεις λίγο. Ερχόμουν στην Ελλάδα, πίναμε ένα καφέ. Μου λέει, για τραγούδα τη φράση. Mm. Την τραγουδούσα. Μου λέει, καλά είσαι εκεί, αλλά δες λίγο τώρα την κατάληξη. Πήγαινα στη Βοστόνη, την έβγαζα. Mm. Τηλέφωνο τον Πέτρο. Πέτρο, για άκου. Όλα με το τραγούδι. Όλα με το τραγούδι. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στο δίσκο, περάσαμε μια απίστευτη περίοδο τηλεφωνημάτων και του έδειχνα τι έπαιζα. Αυτός μου έδινε feedback που λέμε. Ναι, ναι. Και έτσι καταλήξαμε δηλαδή να πει ο Πέτρος ότι τώρα είμαστε έτοιμοι. Και είναι εξαιρετική δουλειά αυτή. Έχετε καταγράψει κομμάτια αναφοράς και βεβαίως δεν μείνατε εδώ, αλλά ξεκινήσατε και μια περιοδία σε 5 πόλεις, σε 3 πολιτείες στην Αμερική. Ακριβώς. Και στη συνέχεια και εδώ στην Ελλάδα, που αυτή η περιοδία έγινε δεκτή με τεράστιο ενθουσιασμό. Ακριβώς. Και από όσο ξέρω υπάρχουν και προοπτικές να συνεχίσετε όλο αυτό το έργο. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ήταν μια αρχή. Mm-hmm. Που δεν έχει τέλος, καθώς υπάρχει άλλο τόσο ρεπερτόριο που μπορούμε να βάλουμε μέσα στο δίσκο. Μάλιστα. Και με τον Πέτρο και τον εγγονό του όμως, τον μικρό Πέτρο. Να λοιπόν οι 4 γενιές από το Χαρισιάδη μέχρι τον Πέτρο τον νεότερο. Ακριβώς. Αλλά να συνεχίσουμε τώρα να φωνάξουμε και τους άλλους από την παρέα, τους άλλους εξαιρετικούς μουσικούς που έχουμε σήμερα μαζί μας. Έχουμε τον Θανάση τον Βόλα, που από όσο ξέρω είναι μαζί σου από παιδί. Έτσι, φίλο σου, ε. Αρχίσαμε να παίζουμε μαζί μουσική και να είμαστε καλοί, αληθινοί φίλοι, πριν από 21 χρόνια. Με κιθάρα και μπουζούκι τότε, ναι. Και τώρα στην περιοδία με δύο λαούτα. Δύο λαούτα. Και έχουμε και τον Πέτρο τον Παπαγεωργίου στο Ηπειρώτικο Ντέφι. Πρόσφατα το γνώρισα και είναι εξαιρετικός. Να και τα κρουστά, και πρέπει να πούμε ότι και ο Θανάσης ο Βόλας και ο Πέτρος ο Παπαγεωργίου έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Ο Θανάσης από το μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, ο Πέτρος από το δικό μας το μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Και βλέπουμε το πώς βγαίνει και μια νέα γενιά, η οποία πλέον συνδυάζει όχι μόνο την βιωματική εμπειρία από τα όργανα αυτά, αλλά και την ακαδημαϊκή και ερευνητική προσπάθεια και γνώση. Ακριβώς. Mm-hmm.
Καλά, εξαιρετικό ήταν. Και αν δεν είναι τζάζ αυτό, αλλά και παράδοση μαζί, τι είναι? Δεν μπορεί να τα διαχωρίσει. Έρχονται σε σάρκα μία, κυριολεκτικά. Κάποια στιγμή μου είχες πει ότι μέσα από όλη αυτή τη σχέση δεν γίνεσαι μόνο καλύτερος μουσικός, αλλά και καλύτερος ακροατής, γιατί μαθαίνεις τελικά να ακούς τον άλλον. Μπαίνεις σε ένα διάλογο, και αυτό είναι η ουσία τελικά και της μουσικής. Νομίζω πως ειδικά αυτό το σχήμα με τον Πετρολούκα Χαλκιά είναι μια σπουδαία πλατφόρμα πάνω στην οποία προσωπικά, να μιλήσω για μένα, δουλεύω στοιχεία του χαρακτήρα μου για την ίδια τη ζωή. Να προσπαθείς να μην είσαι υπερβολικός. Τον εγωισμό σου είναι να τον έχεις όσο πιο χαμηλά γίνεται. Όπως είπες, να μάθεις να ακούς, να αφήνεις χώρο στους άλλους να μιλάνε. Πράγματα που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας σε ένα καθημερινό επίπεδο. Οπότε έχουμε μία από τις πιο σπουδαίες πλατφόρμες να δουλεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Και πόσο μάλλον όταν έχεις δίπλα σου έναν μάστερ που αυτά τα έχει τελειοποιήσει. Αλλά να πούμε και για έναν άλλο μέντορα και έναν άλλο μάστερ με τον οποίο ήρθε σε επαφή πια στο Berkeley και έχετε και με αυτόν ένα καινούριο σχέδιο, ένα καινούριο project. Ο Ντανίλο Πέρεζ είναι ένα φαινόμενο. Είναι εκπληκτικός πιανίστας, έχει βραβευτεί 2 φορές με Grammy, παίζει τα τελευταία 20 χρόνια στο κουαρτέτο του θρυλικού σαξοφωνίστα της jazz Wayne Shorter. Και ο Ντανίλο υπήρξε και είναι ακόμη ο δικός μου μέντορας στην Αμερική. Είναι ο ιδρυτής του μεταπτυχιακού προγράμματος του Berkeley. Ίδρυσε ένα Ινστιτούτο που το ονόμασε Berkeley Global Jazz Institute. Και αυτό το Ινστιτούτο καλεί σπουδαίους μουσικούς της jazz να παίξουν μαζί μας και να έχεις ιδιαίτερα μαθήματα με αυτούς τους ανθρώπους, να ακούσουν τις συνθέσεις σου και να σου δώσουν την άποψή τους. Και έτσι έγιναν το Global Messengers. Global Messengers. Αρχίσαμε να δουλεύουμε τη μουσική το 2017 και επίσημα να παίζουμε μαζί από το 2019 τον Ιανουάριο στο Panama Jazz Festival, στην πατρίδα του Ντανίλο, στον Παναμά. Και πριν ένα μήνα ηχογραφήσαμε τον πρώτο επίσημο δίσκο μας, σαν Global Messengers, ο οποίος θα κυκλοφορήσει επίσημα τον Οκτώβρη αυτής της χρονιάς. Και πάμε λοιπόν εδώ να ξαναβρούμε την παρέα μας και τον Πετρολούκα για να παίξουμε αυτό το Ζαγορίσιο, το καταπληκτικό, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ωραία, πάμε. Thank you.
Όπως βλέπεις, μεγάλος ενθουσιασμός εδώ στην παρέα. Άλλος ένας υπέροχος διάλογος ανάμεσα στα δύο όργανα και το λαγούτο να γίνεται σαν κλαρίνο, κρατώντας όμως τον χαρακτηριστικό ήχο του και την τεχνική παίξηματός του. Ακριβώς. Εσύ λοιπόν, Βασίλη, είσαι και συνθέτης μαζί. Και από τις πρώτες σου συνθέσεις, έτσι που έψαξα και βρήκα και άκουσα στο YouTube, είναι το χωριό. Έτσι, μνήμες από το χωριό σου, από τη Δύσανη. Από τη Δύσανη υπογονείο. Εκεί ήταν η εικόνα στο μυαλό μου όταν το συνέθετα. Από τη Δύσανη ο πατέρας ή η μάνα σου? Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς σου. Και από όσο μου έχεις πει, η μητέρα σου, η Λένα, σε ενθάρρυνε πολύ να συνεχίσεις όλο αυτό το δρόμο. Και της έχεις αφιερώσει και ένα κομμάτι της σύνθεσή σου. Της έχω αφιερώσει το For Lena. Ναι. Είχα την τύχη να έχω την ευχή της μητέρας μου ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή. Και νομίζω αυτή η ευχή ήταν η μεγαλύτερη ευλογία που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου για να προχωρήσω με τη μουσική που ήξερα ότι τόσο πολύ αγαπούσα. Και έχεις κι άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που έχω ακούσει δικό σου, το κάλεσμα. Το κάλεσμα βασίζεται σε μια εικόνα προσφύγων που έρχονται από τη Συρία όλο το δρόμο μέχρι την Τουρκία, την Ελλάδα και περιγράφει το συναισθηματικό ταξίδι και τις αλλαγές στα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων κατά τη διάρκεια. Και μάλιστα αυτό το παρουσιάσατε εδώ και στο Ίδρυμα Κακογιάννη το 2018 και το αφιερώσατε στα παιδιά της Κιβωτού του κόσμου, που δείχνει και μια άλλη σου πλευρά έτσι, ευαισθησία σε σχέση με όλη αυτή την υπόθεση. Το 2018 δημιουργήσαμε το project Κάλεσμα, ίδια ονομασία με το κομμάτι. Ήρθαμε 6 μουσικοί απόφοιτοι από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ντανίλο, Πέρες. Ήρθαμε στην Ελλάδα, δουλέψαμε μια εβδομάδα με τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου και παρουσιάσαμε μια ολόκληρη συναυλία στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, όπου και ανακοινώσαμε 3 υποτροφίες για 3 παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου. Τελικά 2 από αυτά, πέρυσι τον Ιούνιο, βρέθηκαν στο Berklee College of Music και σπούδασαν για μια εβδομάδα φωνητική. Και εννοείται πως ήταν μια απίστευτη εμπειρία και για τα παιδιά αλλά και για μας. Φυσικά να πω ότι όλο το project Κάλεσμα βασίζεται πέρα από την αξία που δίνουμε στη δύναμη της μουσικής να αποτελέσει μέσο για κοινωνική αλλαγή, βασίζεται και στο τεράστιο έργο του πατρός Αντωνίου στην Κιβωτό του Κόσμου, βεβαίως, που αποτέλεσε μεγάλη έμπνευση για μένα να αρχίσω το κάλεσμα, αφού πρώτα φυσικά μας έδωσε την άδειά του στην Πογωνιανή, στην Ήπειρο, που έχουν και ένα από τα παραρτήματα της Κιβωτό του Κόσμου. Να ξαναπάμε λοιπόν τώρα πάνω στην Ήπειρο, να ξαναπιάσουμε το νήμα με την παρέα μας, να ζητήσουμε τώρα από τον άλλο φίλο, τον Ανδρέα τον Παπά, να πάρει το τουμπελέκι του και να αντικαταστήσει παίζει και μέσα στο δίσκο το ηπειρώτικο τον Τέφι και να πάμε να παίξουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο που ξέρω ότι και το αγαπάτε και το παίζετε καταπληκτικά με τον Πέτρο Λούκα, το «Τη Σέλφο». Thank you.
Βασίλη, να περάσουμε τώρα στο Λαγούτο για να σας ακούσουμε μαζί με το φίλο σου εδώ, το Θανάση τον Βόλα. Δύο λαγούτα, έτσι, σε κάποια πολύ ιδιαίτερα κομμάτια και αυτά από την Ηπειρώτικη παράδοση, mm-hmm. που συνδέονται με τον άλλο σου δάσκαλο και μέντορα, ακριβώς. με τον Χρήστο τον Ζώτο. Ο Χρήστο Ζώτος, μεγάλος δάσκαλος και δεν νομίζω να υπάρχει λαουτιέρης που να μην πρέπει να περάσει από τη σχολή του Ζώτου για να κάνει ό,τι θέλει μετά. Οπότε ο Λιάσκος είναι μια αφιέρωση στο Χρήστο Ζώτο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και κάτι ακόμη που συνδέει νομίζω το Ζώτο με τον Πετρολούκα, ότι και ο Ζώτος έκανε και αυτός στην Ξενιτιά, στον Καναδά. Στον Καναδά. Και όταν γύρισε ξανά πιάσε το Λαγούτο και κυριολεκτικά αφού το άφησε θαύματα. Για 14 χρόνια. Ακριβώς. Φαντάζεσαι τελικά αν ο Χρήστος είχε μείνει στον Καναδά ή όταν γύρισε πια δεν ξανά πιάνε το Λαγούτο που το είχε αφήσει, το είχε παρατήσει. Πόσα πράγματα θα είχε χάσει τελικά η ελληνική μουσική. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε. Έτσι. Γιατί εκείνος δίδαξε όλους μας την καινοτομία. Ότι να προσπαθούμε όλοι να κάνουμε καινοτόμα πράγματα μέσα στην παράδοση πάλι. Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε μαζί με το Θανάση εδώ. Λιάσκος, μετά τη Σέλφο, άλλο ένα εξαιρετικά δεξιοτεχνικό κομμάτι. Εδώ πια με τον ήχο μόνο από το Λαγούτο.
Βασίλη, γεια σου Θανάση, γεια σου Πέτρο. Και Βασίλη, για πες μας, ο ήχος από το λαγούτο έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε σχέση με την κατασκευή του. Το λαγούτο αυτό που παίζεις, ποιος το έχει φτιάξει? Το έχει φτιάξει ο Χρήστος Τόφας, που έχει το εργαστήριό του στον Πειραιά, του οποίου ένα από τα λαούτα, το οποίο ήταν η ιδιοκτησία του Χρήστου Ζώτου, πρόσφατα αγοράστηκε από το Museum of Fine Arts της Βοστόνης. Και όπως και του Θανάση το λαού του είναι από τον Χρήστο Τόφα, νομίζω... Και είναι σημαντικό να μνημονεύουμε τους κατασκευαστές, γιατί και αυτό είναι μια εξίσου μεγάλη, σπουδαία τέχνη και υπάρχει και μια άμεση διάδραση ανάμεσα στον κατασκευαστή και τον μουσικό. Και ένα όργανο πάντα είναι υποκατασκευή, θα έλεγα, με την έννοια ότι όσο το παίζεις, πάντα του προσθέτεις, του αλλάζεις, οι χορδές, οι πένες, όλα αυτά. Μα και το ίδιο το όργανο, θυμάμαι από τον ήχο που είχε όταν το πρωτοπήρα, μέχρι τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ όσον αφορά την προσωπικότητα και το πώς συμπεριφέρεται. Είναι σαν ένα ζωντανός οργανισμός τελικά το όργανο. Δεν είναι τυχαίο που οι παλιοί τους δίνανε και ονόματα. Ακριβώς. Να συνεχίσουμε όμως τώρα, Βασίλη. Τι έχεις διαλέξει για τη συνέχεια? Θα παίξουμε τον Καρσιλαμά Κωνσταντινουπόλεως και Σιλιβρίας. Αυτό όμως θέλει τώρα να φωνάξουμε πάλι τον Ανδρέα τον Παπά για να έρθει να αντικαταστήσει τον Τέφη, τον Τουμπελέκη. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν κατά Μικρασία μεριά. Thank you.
Γεια σου, Αντρέα Παπά, με το τουμπελέκι σου. Άλλος ένας, λοιπόν, που έρχεται με ένα ρυθμικό όργανο να παίξει όχι μόνο ρυθμό, αλλά κυριολεκτικά και μελωδίες και αρμονίες, όπως και το λαγούτο εδώ του Βασίλη και του Θανάση. Αλλά, παιδιά, να συνεχίσουμε να φωνάξουμε και τον άλλο της παρέας, την τέταρτη πια γενιά. Ξεκινήσαμε από τον Κίτσο Χαρισιάδη, σημείο αναφοράς του Πετρολούκα. Περάσαμε στον Πετρολούκα, ήρθαμε στον Βασίλη και να έρθουμε και στην επόμενη γενιά, τον εγγονό του Πετρολούκα, τον Πέτρο Χαλκιά, για να συνεχίσουμε με έναν άλλον ακόμη, ιδιαίτερο καρσιλαμά, θα λέγαμε, νιάρι κι αυτό, το Φυσούνι από την παράδοση την αστική των καφέ Αμάν της Πρέβεζας και της Άρτας. Ένα κομμάτι που από ό,τι φαίνεται μας ήρθε και αυτό από τη Μικρασία, αλλά ήρθε να ενταχθεί στην τοπική ηπειρώτικη μουσική παράδοση. Thank you.
Πέτρο, εξαιρετικό το φυσούνι και όλη αυτή την ώρα σε έβλεπα που καμάρωνες και τον εγγονό και τον μαθητή σου. Ο εγγονός και ο μαθητής μου δίνουν ζωή και δύναμη. Ξέρεις γιατί? Ακούω την τεχνική, τη δουλειά, τη δική μου τη δουλειά και χαίρομαι. Γιατί έτσι εγώ τα έπαιζα όταν ήμουνα 30 χρόνων, 35 και αισθάνομαι ότι είμαι την ίδια ηλικία. Έτσι. Και έχεις όλες τις ευχούλες, νομίζω, από όλους και όλη την ενέργεια όλου του κόσμου που σε ακολουθεί και σε αγαπάει. Πολύ κόσμο. Γιατί δεν ξέρω πολλούς στα 86 τους χρόνια να παίζουν σαν και σένα και να έχουν αυτή τη δύναμη και την αγάπη. Έχω τη δύναμη γιατί ο κόσμος μου αγαπάει και αισθάνομαι, δυνατός. Όταν παίζω κλαρίνο, αισθάνομαι πιο καλά. Και επειδή λέει τούτο τον κόσμο που είμαστε, άλλοι τον είχαν πρώτα, τώρα τον έχουμε εμείς και άλλοι τον καρτεράνε. Και μάλιστα εδώ η φίλη μας δίπλα έχει και το μωράκι της που περιμένει εκεί. Νομίζω πέμπτη γενιά εδώ λοιπόν, γιατί έχουμε τον Κίτσο τον Χαρισιάδη που ήταν ο δικός σου ο δάσκαλος. Ναι, ήταν του δάσκαλου μου δάσκαλος. Α, του Ρούντα, ήταν ακόμη πιο πίσω. Ρούντα, μάλιστα. Ο δάσκαλος και εγώ έμαθα στο Φίλιππα Ρούντα. Και όταν έπαιξα το σκάρο εγώ εδώ, δεν τον ήξερα εγώ. Και μου είπε ο δάσκαλος, μου λέει, μην το παίξεις σαν εμένα, λέει. Γιατί θα πούνε, είμαστε το ίδιο, λέει, παίξ το κάπου. Και πέφτω καπάκια πάνω στον Κίτσο εγώ. Μάλιστα. Και ο Κίτσος είχε μια κοπέλα στα Γιάννενα και έβαλε το δισκάκι η κοπέλα και τ' άκουγε. Και αυτός ανέβαινε με το ραβδί του εκεί πέρα και λέει, τι ακούς κοπέλα μου, ήμουν νέος όταν τα έπαιζα αυτά, της λέει. Ο πατέρα, δεν είσαι εσύ, του λέει. Ποιος είναι? Ένα παιδί από το Δελμινάκι. Θέλω να με πας που παίζεις, λέει. Στο Βασιλικό, έπαιζα στο Βασιλικό ακόμα με τον Φίλιππα. Και όταν ήρθε εκεί, ακόμψε στο ραβδί, μονολογούσε μόνος του. Τώρα κατάλαβα, λέει, ότι η δική μου δουλειά θα αναγνωριστεί. Και έρχεται εκεί, δάσκαλε, του λέει ο Φίλιππας. Εσένα έδειξα εγώ κλαρίνο, του λέει, και ο μαθητής έμοιασε εμένα. Και λες κάτι πολύ ωραίο εδώ μέσα στο ένθετο του δίσκου που έχετε κάνει, ότι τον Παρθενώνα, λέει, τις κολόνες του Παρθενώνα τις χαλάς. Ο Κίτσος ήταν σαν τον Παρθενώνα και έρχεσαι και βάζεις κι εσύ όμως το δικό σου λιθαράκι. Την Ακρόπολη είναι αλήθεια. Έτσι. Τις κολόνες της Ακρόπολης δεν μπορούμε να τις πειράξουμε, αλλά να τις στολίσουμε, να βάλουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε. Γιατί η κάθε γενιά που αλλάζει έχει και τα δικά της συναισθήματα. Έτσι. Γιατί περάσαμε πόλεμο, πείνα, κακό. Δηλαδή, πολλά κακά. Και 20 χρόνια στην Αμερική, που και αυτά γράψανε πολύ μέσα σου. Αυτά ήταν πολύ τα 20 χρόνια στην Αμερική. Και μια που λέμε για την Αμερική, να στείλουμε όλη τη σκέψη και την αγάπη μας σε όλους τους μετανάστες. Σε όλους τους μετανάστες. Όχι μόνο στην Αμερική, αλλά και στον Καναδά και στην Αυστραλία και παντού όπου υπάρχει ο ελληνισμός. Παντού, παντού. Γιατί ξέρω ότι και παρακολουθούν αυτήν εδώ την εκπομπή και την αγαπάνε. Όπως και σένα πάνω απ' όλα. Μ' αγαπάνε και πάντα δίνω όλη μου την ψυχή όταν παίζω. Να είσαι γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ. Και να συνεχίζει έτσι και μέσα από τον εγγονό σου αυτή η παράδοση. Και τους μαθητές σου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτήν εδώ την εκπομπή θα πιάσει πάλι φωτιά το YouTube και το διαδίκτυο και όλοι θα κοιτάνε έτσι να παίρνουν μαθήματα από είναι αυτά που παίζετε εδώ. Είναι αλήθεια ότι ο εγγονός μου μου δίνει μεγαλύτερη δύναμη από οτιδήποτε άλλο. Γιατί τον ακούω και παίζει όπως έπαιζα εγώ 35 χρόνων. Μάλιστα. Και έχεις και ένα δισέγγωνο τώρα, λέει. Έχω και ένα δισέγγωνο, βέβαια. Και στα επόμενα. Τα χρόνια. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ. Γερός και δυνατός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you.
παιδιά. Εξαιρετική και η φράσια. Εντάξει. Πολύ ωραία. Της τάξεώς μας που λένε. Εντάξει. Όλα αυτά. Πέτρο, συνειδητοποίησα ότι στην παρέα έχουμε τρεις Πέτρους. Έχουμε τον Πέτρο Λούκα, τον Πέτρο τον Εγγονό και τον Πέτρο τον Παπαγεωργίου που παίζει το Ντέφι. Ναι. Και βέβαια και δύο εξαιρετικά λαγούτα, τον Βασίλη τον Κώστα και τον Θανάση τον Βόλα. Ναι. Πέτρο, η τέχνη τελικά στο κλαρίνο, πού είναι? Είναι στα δάχτυλα, είναι στο φύσιμα? Σ' άκουσα να λες κάποια στιγμή και για τη γλώσσα, ότι παίζει το δικό της ρόλο και η γλώσσα. Παίζει μεγάλο ρόλο η γλώσσα. Είναι όπως μιλάμε και λέμε κάτι, αν η γλώσσα μας δεν τα πούμε κάτι, η γλώσσα τελείωσε. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς έτσι και στο κλαρίνο. Είναι όπως τονίζομαι και λέμε Πέτρος, ο τόνος. Ναι. Αυτό γίνεται με τη γλώσσα στο κλαρίνο. Μάλιστα. Ο συγχωρεμένος ο Μπακίτσιος με φώναξε και μου είπε, σε σένα θα δώσω ευχή και κατάρα. Του λέω, γιατί Μπακίτσιο, του λέω. Εάν τα κρατήσεις αυτά και δεν τα διδάξεις τους νέους, αυτά λέει, να έχεις την κατάρα μου. Αλλά αν τα διδάξεις αυτά στους νέους, την ευχή μου να έχεις, μου λέει, και χιλιόχρονος να γίνεις. Yeah. Γι' αυτό και εγώ πραγματικά όταν βλέπω νέα παιδιά, λέω ότι έτσι πρέπει να κάνετε. Αυτό είναι το σωστό. Και το λέω σε όλα τα παιδιά. Mm. Και από εκεί και πέρα να το πάρουν και να δώσει ο καθένας τη δική του πια έτσι, εκδοχή και τη δική του αλήθεια. Με τα δικά του στολίδια μετά να κάνει την παράδοση. Και εδώ ακριβώς είναι και το μυστικό, νομίζω, στο κλαρίνο, το πώς θα στολίσεις. Γιατί μου έλεγες και σε κάποιους σκοπούς που ακούγαμε ότι ο σκοπός αυτός είναι απλός. Όλα τα τραγούδια είναι πολύ απλά. Έχουμε τον Γκέγκα. Τραμ, ταμ, ταμ, ταμ. Είναι απλός ο Γκέγκας. Και παίρνω το κλαρίνο και φτιάχνω. Τριάντα ραντί, τριάντα ραντί, τριάντα ραντί, τραμ. Με το κλαρίνο. Δηλαδή την ίδια μελωδία, αλλά τη στόλισα. Να μην είναι τελείως απλό. Και πραγματικά όσοι τα ακούσαν μου είπαν, μπράβο Πέτρο και συγχαρητήρια, έκανες καλή δουλειά. Αλλά νομίζω ότι αρκετά κάθισες, Πέτρο. Βεβαίως. Μέχρι εδώ, να ξαναπάρεις το κλαρίνο σου. Πάρω το κλαρίνο και έχω και δύο παραγγελίες τώρα. Θα μας παίξεις το Παλιό Ζαγορίσιο. Παλιό Ζαγορίσιο. Σημείο αναφοράς αυτό. Ναι, ναι. Και την Ποταμιά. Και την Ποταμιά, ναι, βέβαια. Έτσι. Η Ποταμιά είναι, ναι, όταν πάμε να πάρουμε την ύφη. Πατινάδα. Η, ναι, Πατινάδα. Ναι. Έχεις παίξει την Ποταμιά εσύ? Πάρα πολλές φορές. Ναι. Με την Ποταμιά. Βρεμένος μουσκεμά εγώ, ναι, και στον δρόμο να παίζω Ποταμιά.
Εξαιρετικό το παλιό Ζαγορίσιο και να περάσουμε τώρα και στη δεύτερη παραγγελιά μας. Η ποταμιά, αυτή η υπέροχη παλιά πατινάδα από την Ήπειρο. Και αυτή τη φορά θα μας την παίξει ο Πετρολούκας, όχι βρεγμένος όπως μας είπε ότι την έπαιζε συνήθως μπροστά στους γάμους, στο ψύκι που πήγαινε την Ήφη, αλλά εδώ για την παρέα με το αλάτι της γης. Στο σημείο αυτό όμως, δυστυχώς, ο χρόνος εκπομπής μας πλησιάζει προς το τέλος του. Μια πολύ σημαντική μουσική συνάντηση στο σημερινό αλάτι της γης, η ψυχή της Ηπείρου, όταν ο Πετρολούκας Χαλκιάς συνάντησε τον Βασίλη Κώστα, όταν ο Βασίλης Κώστας συνάντησε τον Πετρολούκα Χαλκιά. Και από τη σημερινή αυτή συνάντηση κρατάω πάνω απ' όλα τη λέξη διάλογος, διάλογος ανάμεσα σε σπουδαίους μουσικούς, που όμως έχει και το ρίσκο που λέγαμε με τον Βασίλη, το ρίσκο που τελικά μας οδηγεί στην καινοτομία. Μια καινοτομία όμως με παρονομαστή το σεβασμό, την αγάπη και την ειλικρίνεια που διακρίνει τη γνήσια μουσική παράδοση, αυτή που έρχεται από το παρελθόν, εμπνέει το παρόν και σίγουρα γονιμοποιεί το μέλλον. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλοι τον Πατριάρχη, τον αγαπημένο μας, τον Πετρολούκα Χαλκιά. Να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός Πέτρο, με τις ευχές, την αγάπη και την ενέργεια όλων μας να σε συνοδεύει για να μας δείχνεις το δρόμο σε όλους τους νεότερους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στον Βασίλη τον Κώστα, μαζί με τις ευχές μας για υγεία, έμπνευση και καλά ταξίδια σε αυτά που σίγουρα υπάρχουν μπροστά σου, όλα τα ωραία και δημιουργικά που σε περιμένουν, σε αυτή τη μικρή Οδύσσια από την Κλιματιά και τη Βύσανη, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, στο Μπέρκλεϊ, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εγγονό του Πετρολούκα, στον Πέτρο το Χαλκιά. Και καλό δρόμο και στον Πέτρο. Και στη νεότερη γενιά, που επίσης ήταν μαζί μας, στο Θανάση το Βόλα, στο Λαγούτο. Και σταθερή δύναμη στα Κρουστά, ο Πέτρος ο Παπαγεωργίου και ο Ανδρέας ο Παπάς. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την παρέα μας εδώ, από την Αετόπετρα, από τη Τζίτσα και στο Νίκο το Ζέχη. Άλλη μια Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει πάντα μέσα από το κλαρίνο του Πετρολού Καχαλκιά, αλλά και το λαγούτο του Βασίλη του Κώστα, από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, παιδιά. Με υγεία.
Μπράβο!